Πάμε να δούμε τις βαθιές πληγές που δεν έχει ανοίξει ο χρόνος, αλλά η αδιαφορία σε ένα από τα πιο εμβληματικά τις αθλητικές μας υποδομές, κτίρια της Ελλάδος, το ΆΚΑ. Είμαστε στην παραλία του Βόλου, είμαστε μπροστά από το Πανεπιστήμιο με το Νάγιο Κωνσταντίνο στο φόντο, με αυτά τα ωραία νερά του Παγασιτικού, για να συναντήσουμε τον Χρήστο Βολικάκη, τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα Φωτοπούλου. Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Θα συναντήσουμε τον Χρήστο Βολικάκη, όπως είπες και εσύ, για να μιλήσουμε για το σημαντικό ζήτημα το οποίο δημιουργήθηκε πριν από ένα χρονικό διάστημα και δημιούργησε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς το ΆΚΑ θα παραμείνει κλειστό για όλο το 2024. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ακυρωθεί όλες οι αθλητικές δραστηριότητες και οι πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ πολλοί αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν μείνει πλέον άστεγοι. Φυσικά, η αιτία της αναστολής της λειτουργίας του Ολυμπιακού Σταδίου είναι, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η μη επαρκής στατικότητα του στεγάστρου Καρλατράβα, το οποίο φυσικά δεν συντηρήθηκε όπως φαίνεται, έτσι όπως θα έπρεπε, τα προηγούμενα χρόνια. Πριν από λίγες ημέρες, ο Υπουργός Αναπληρωτής Αθλητισμού, ο κ. Γιάννης Βρούτσης, είχε πει ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τον χρόνο επαναλειτουργίας του σταδίου. Και μιλάμε φυσικά για το κεντρικό στάδιο και το ποδηλατοδρόμιο, γιατί αυτοί οι δύο αθλητικοί χώροι έχουν κλείσει, τουλάχιστον προς το παρόν. Άφησε όμως ένα μικρό παράθυρο για το ποδηλατοδρόμιο, λέγοντας ότι με τις μελέτες που ήδη διενεργούνται και αυτές που θα διενεργηθούν στην συνέχεια, υπάρχει πιθανότητα, είναι δυνατό, το ποδηλατοδρόμιο να ανοίξει στο τέλος του 2024. Σε ένα χρόνο, ζεις σε Μάη μου δηλαδή. Έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας σήμερα. Χρήστο, καλησπέρα. Ακριβώς, έχουμε έναν άνθρωπο. Καλησπέρα. Μου φαίνεται περίεργο που σε βλέπω χωρίς το ποδήλατο. Τι γίνεται? Πώς είσαι, Χρήστο? Από εδώ έλεγες... και πέρα, έτσι όπως πάει το πράγμα, θα Χρήστο, είμαστε συχνά χωρίς ποδήλατο. Τα έλεγες από πάρα πολύ καιρό. Κάποιος μπορεί να σκεφτόταν, έλα μωρό, όλοι γκρινιάζουν, θέλουν την ιδανική συνθήκη και συνήθως έχει τη χειρότερη συνθήκη. Δεν σκέφτεται κανείς τη διαδρομή μέχρι να έρθει το μετάλλιο. Είτε είναι ευρωπαϊκό, είτε είναι παγκόσμιο, είτε είναι ολυμπιακό. Βλέπει μόνο το αποτέλεσμα. Δεν βλέπει άθλιες συνθήκες. Έτυχε σήμερα να παίζουμε για άλλο λόγο, για να περιγράψουμε την Ελλάδα διαχρονικά, τις δηλώσεις του Τεντόγλου, δεν ξέρω αν τις είδες στη συνέντευξη στον Θοδωράκη, που μιλάει για αυτή την ακατάσχετη υποσχεσιολογία από την πλευρά της πολιτείας πάντα, από τα εύκολα λόγια που δεν γίνονται ποτέ πράξη κλπ. Είναι μια τέτοια περίπτωση, γιατί το κτίριο αυτό δεν το κούρασε ο χρόνος. Το αποτέλεσμα αυτό έχει να κάνει με μια διαχρονική αδιαφορία από το 4 και δόθε. Όταν έχουν περάσει 20 χρόνια και δεν έχει γίνει καμία σοβαρή συντήρηση, γιατί η συντήρηση δεν είναι να καθαρίσεις και να βάψεις δύο χώρους. Εσύ το ζεις στα σπλάχνα του χρόνια τώρα. Εμάς, εμένα το ποδηλατοδρόμιο είναι το δεύτερο σπίτι μου. Φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια να γίνει ποδηλατοδρόμιο, πιέζουμε να γίνει εδώ στο Βόλο, που ελπίζαμε, περιμέναμε ότι θα ξεκινήσει ήδη το έργο, γιατί βλέπαμε το μέλλον. Κάποια στιγμή όλοι πιστεύαμε, αυτοί που γνωρίζουμε, ότι θα κλείσει το ΆΚΑ, θα κλείσει το ποδηλατοδρόμιο, για το χύψη λόγο. Βέβαια, κανένας δεν πίστευε ότι υπάρχει τόσο σοβαρό θέμα στατικότητας του στεγάστρου και θα έκλεινε τόσο άμεσα, χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση, και ειδικά σε μια χρονιά που είναι Ολυμπιακή χρονιά και είναι η τελική ευθεία για το Παρίσι. Αυτό δείχνει κανονικά, δηλαδή δεν σέβεται κανένας τους αθλητές. Οι αθλητές κάνουν μια προσπάθεια, έχουν αφιερώσει τα πάντα για αυτή την πρόκριση, την πολυπόθητη πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, και ξαφνικά κλείνει το ποδηλατοδρόμιο. Τι θα πω, γίνεται, δηλαδή τι εναλλακτικές έχετε, γιατί ποδηλατοδρόμιο δεν έχουμε υπόψη μας να υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική, δεν υπάρχει άλλο ποδηλατοδρόμιο στην Ελλάδα όπως γνωρίζουμε. Θα προπονείστε στο δρόμο όλους αυτούς τους μήνες, Χρήστο, μέχρι το καλοκαίρι.
Προπονούμαστε στο δρόμο αναγκαστικά, με πολύ μεγάλο ρίσκο, γιατί ουσιαστικά σπριντάρουμε δίπλα από αυτοκίνητα, κάτι πολύ επικίνδυνο, αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και κανέναν, γιατί αν ενδιέφερε θα είχε δώσει λύσεις και θα είχαν ξεκινήσει ήδη η δημιουργία άλλων ποδηλατοδρομίων σε όλη τη χώρα για να δοθούν λύσεις. Εγώ κατά την προσωπική μου άποψη νομίζω ότι δεν θα ανοίξει το ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ και όταν θα παραμείνει ένα χρόνο κλειστό και παραπάνω ίσως, θα είναι ερείπιο μετά, δεν θα λειτουργεί τίποτα. Ήδη όλα αυτά τα χρόνια δεν γινόταν, όπως αποδεικνύεται και δεν το λέω εγώ, καμία συντήρηση. Ενώ βγαίναν κονδύλια για να γίνουν συντηρήσεις, αλλά δεν ξέρω αν κανένας από όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι θα αναλάβει τις ευθύνες του. Το τελευταίο διάστημα που ανέλαβε ο κύριος Χαλιορής έκανε πράγματα για το ποδηλατοδρόμιο συγκεκριμένα, θα πω εγώ. Είχε την πόρτα του γραφείου του ανοιχτή ώστε να μπορούμε να του μεταφέρουμε κάποια πράγματα, γιατί τα πιο παλιά χρόνια δεν ξέραμε καν ποιος διοικεί το ποδηλατοδρόμιο και το ΟΑΚΑ. Αλλά από εκεί και πέρα βγήκε ο Υπουργός, είπε ότι θα δώσει κάποια χρήματα έξτρα στην Ομοσπονδία για να στείλει κάποια άτομα στη Βουλγαρία. Αυτά είναι λύσεις ανάγκης. Ναι, μεν θα πάνε 5 άτομα στη Βουλγαρία για ένα μήνα, για 2 μήνες. Από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι αθλητές, όλοι οι υπόλοιποι ποδηλάτες, τα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω, που έχουν σιγά σιγά αφιερώνουν και αυτά τη ζωή τους σε αυτό το άθλημα, δεν θα γνωρίζουν καν τι σημαίνει ποδηλασία πίστας. Και μιλάμε για την ποδηλασία πίστας που έχει χαρίσει πάρα πολλά μετάλλια στη χώρα μας. Είναι παρόν σε όλους τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ίσως, μακάρι να βγω ψεύτης, στο Παρίσι να μην έχουμε ούτε καν εκπροσώπηση. Κάτι που αυτό θα σημαίνει ουσιαστικά και την κατηφόρα του αθλήματος. Νομίζω η πιο δύσκολη συνθήκη είναι για εσάς το να βρεθεί ένας άλλος στίβος. Να προπονηθούν οι αθλητές, οι πρωταθλητές μας του στίβου, όχι μόνο για το Παρίσι, για παγκόσμια, για πανευρωπαϊκά, για εθνικά πρωταθλήματα. Είναι πολύ πιο εύκολο. Υπάρχουν υποδομές και στην Αθήνα και σε κάθε ελληνική πόλη. Οι άνθρωποι που πραγματικά δεν ξέρετε τι να κάνετε είστε εσείς. Δεν ξέρω, είναι και άλλα αθλήματα, μπορεί να αδικώ κάποια άλλα αθλήματα με αυτό που λέω. Πιστεύω ότι στα περισσότερα αθλήματα υπάρχει δεύτερη επιλογή. Εμείς μιλάμε τώρα, είναι σαν να έχουμε κολυμβητές, τους καλύτερους κολυμβητές, κολυμβητές με παγκόσμιες διακρίσεις, παιδιά που θέλουν να φτάσουν στην κορυφή, νέα παιδιά, κολυμβητές, και να μην υπάρχει κολυμβητήριο ή να υπάρχει ένα κολυμβητήριο χωρίς νερό. Μιλάμε για κάτι τέτοιο. Να μπορούμε να το συγκρίνουμε δηλαδή με κάποιο άλλο άθλημα. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Ελπίζω, διάβασα ότι δημοπρατείται το έργο για το ποδηλατοδρόμιο του Βόλου. Πρέπει να γίνει άμεσα, πρέπει να ξεκινήσει αύριο, αν είναι δυνατόν, έτσι, γιατί το ποδηλατοδρόμιο. Εσείς δεν μπορείτε να πείτε, δεν θα σας έρθω. Τι να πει σε μια παγκόσμια διοργάνωση, δεν θα σας έρθω γιατί ξαφνικά δεν έχω χώρο να προπονηθώ και πρέπει να είμαι δίπλα, να περνάξει στα δίπλα μου φορτηγά και αυτοκίνητα. Όχι. Ήδη τα παιδιά απομακρύνονται. Εμείς προσπαθούμε να φέρουμε τα νέα παιδιά στον αθλητισμό για να έχουν ένα καλύτερο αύριο, γιατί ο αθλητισμός προάγει αξίες, διαμορφώνει χαρακτήρα και πολλά άλλα. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ούτε καν και εμείς που έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας να μεταλαμπαδεύσουμε όλα αυτά που ξέρουμε στα νέα παιδιά. Γιατί δεν έχουμε ούτε καν ένα στάδιο σε όλη την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι ζητάμε παράλογα πράγματα. Ζητάμε ένα ποδηλατοδρόμιο. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή θα το ξαναπώ, η λύση των απλά να δώσει κάποια έξτρα χρήματα το Υπουργείο στην Ομοσπονδία. Εδώ η ίδια η Ομοσπονδία δεν έχει πάρει επίσημα θέση που θα έπρεπε να είναι η πρώτη. Να μην αφήσει να κλείσει το ποδηλατοδρόμιο. Βέβαια, έπρεπε να κλείσει. Υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, οπότε η κυβέρνηση έπρεξε σωστά. Αλλά κάτι έπρεπε να πιέσει. Ακριβώς. Αλλά έπρεπε να πιέσει η ίδια Ομοσπονδία και να το πω έτσι, να μην δεχθεί ότι να πάρω 100.000 ευρώ για να πάνε 5 άτομα στη Βουλγαρία και όλοι οι υπόλοιποι ας πάνε στα σπίτια τους. Γιατί ουσιαστικά αυτό συμβαίνει και πόσο μάλλον εμένα με στεναχωρεί αλλά πολύ δεν είναι το γεγονός η πρώτη αστοχία ότι της Ομοσπονδίας σου. Χρήστο, επειδή σήμερα είχαμε αρκετές καθυστερήσεις στην εκπομπή, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Με δυσάρεστο περιεχόμενο θα τα λέμε, αντί να μιλούμε για την μέρημνα της πολιτείας στον αθλητισμό και ειδικά στον πρωταθλητισμό. Σε φιλούμε, Χρήστο, γεια και χαρά.